είναι inspired on a real story. Να μας το πει τώρα ο Λούκας. Okay. Ναι, να μας το πει τώρα ο Λούκας. Λοιπόν, είμαστε στο ότι ο Ρίτσαρντ, ο Χένρι VI, έκαμε... Λοιπόν, ο Χένρι VI γεννιέται κυριολεκτικά πας στο θρόνο. Γίνεται διάδοχος, ήταν κάτι μηνών νομίζω. Okay. Λοιπόν... Ξυμπάρωσαν την ημάνα του πας στο θρόνο. Νομίζω το ξυμπάρος δεν είναι επιστημονική ονομασία. Δεν είμαι τέλεια σίγουρος. Ναι. Anyway, child mortality rate, funny. Γεννιέται ο τύπος λοιπόν, ο Henry VI, και γενικά μεγαλώνει ως βασιλιά και γενικά η βασιλιά του είναι προβληματική. Έχουν λίγο παράπονο μαζί του. Και σε αυτήν την περίπτωση μπαίνει στην υπόθεση ο Richard of York, ο οποίος έχει μια σχέση φιλίας και μίσους με τον Henry VI. Σε κάποια φάση γίνεται protector of the realm, hand βασικά. Ο Richard of York είναι τους που το έργο του Shakespeare. Το Richard II είναι ο άλλος είπαμε. This is the winter of our discontent, made glorious by the son of York. Shakespeare bitches, read the fuck up. Anyway, not of Saxony. Not of Saxony. Που λες ο Ρίτσαρντ τούτος λοιπόν, ο οποίος γίνεται hand βασικά, δεν το ρόλουσα, hand ήταν protector of the realm. Έχει μια σχέση φιλία και μίσους με τον Χένρι και δεν το συμπαθεί καθόλου η γενέκα του Χένρι, η Μάρκαρετ. Μα ισχύει αν δεν τα πράγματα ακόμα. Η οποία, ο Βάντζιου, η Γαλλίδα. Α, ναι. Η οποία, πολλά ισχυρός χαρακτήρας, basically a bitch, λοιπόν, και δεν τον πάει καθόλου ακριβώς. Στο τέλος ο παρέας μας ο Ρίτσαρντ κάνει πόλεμο εναντίον του Χένρι, χάνει τον πόλεμο, σκοτώνεται, κόφει την κελέντου, βάλει την πεθαν παλούτσι. Hello. Δεν καταλάβετε τώρα που πάμε. Οι Yorks είναι οι Starks και οι Lancasters είναι οι Lannisters, μάλιστα. Είπε το Μάρτιν τούτο. Οκ. Πάνω κάτω. Λοιπόν, πάει λοιπόν ο Ρίτσαρντ και έχουμε τώρα τον Edward the Fourth, ο γιος του Ρίτσαρντ of York, ο οποίος γίνεται ο νέος αντίπαλος του Henry V. Δάμε, έχουμε κανένα δυο αλλαγές στη βασιλεία, ρίφκει τον Edward τον Henry, ο Henry με τη βοήθεια των Γάλλων... Με ποιους τρόπους, με μελέτες, με μάχες... Πόλεμο, ναι. King of the North. Λοιπόν, τον οποίο, τον οποίο συλλαμβάνει, αλλά δεν τον σκοτώνει. Γιατί? Okay. Γιατί αν τον σκότωνε, το κλέμ της διαδοχής θα μπαίνει στο γιον του Χένρι, το οποίο δεν είχε στο χέρι, είχε του φύγει. Okay. Ενώ προτίμησε να τον αφήκε ζωντανό και να είχε φυλακισμένο τον βασιλιά. Εκπληκτική λοιπόν, η νεότερη αγγλική ιστορία. Ναι. Λοιπόν, μετά ο Χένρι με τη βοήθεια των Γάλλων ξαναπιάνει πίσω το θρόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Έντουαρτ, πάλι με τη βοήθεια των Βουργουνδών, με άλλο βασιλείο της Αγγλίας, πιάνει το πίσω. Και τέλειωσε. Άρα έχουμε να περνά λοιπόν τώρα η βασιλιά της Αγγλίας στους York, στους Starks. Στους Starks τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα ο Edward πεθαίνει και η διαδοχή πάει στο γιον του, Edward the Fifth, λοιπόν, ο οποίος για 86 μέρες έκαμε βασιλιάς. Γιατί τι έκαμε ο θυκιός του, ο Richard the Third, που ήταν αρφός του Edward, τι έκαμε, εκήρυξε το γάμο του Edward the Fourth με την γενέκα του παράνομων, οπότε ο άλλος έγινε και Snow. Αχα, ήταν μπάστατας που έχασαν το κλέμι. Έχασαν το κλέμι, διαβίζα και μαζί με τον άλλον τον Μιτσίν, τον Ρίτσαρντ Μπίξον, μέσα στο Tower of London, μάλλον δολοφονήσαν το μέσα. Και γίνεται λοιπόν βασιλιάς ο Ρίτσαρντ III τώρα, ο οποίος επίσης ήταν χάντ. Λοιπόν, και τώρα ξαναεπιστρέφει στο παιχνίδι η Λάνκαστερ με τον Henry VII now. Ο οποίος ήταν Τούντορ. Και έτσι ξεκινούν οι Τούντορς. Λοιπόν, ο Χένρι λοιπόν, ο οποίος έζησε πολλά χρόνια στην εξορία, επιστρέφει από τη Γαλλία, περνώντας τον Άρουσι. Νοέικον Ταργκάριεν, στο βιβλίο. Στο βιβλίο. Ποιος περνά άλλο στον Άρουσι με συμμάχους. Α, η Ντενέρις. Μπράβο. Εξόριστος με συμμάχους και Γάλλους μισθοφόρους. Η Γαλλία είναι το Θράκι. Όχι, αν σάλι. Άλλο! Να δούμε το Θράκι παίζουν άλλο. Κόκλες. Λοιπόν, περνά ο Χένρι the Fifth, τον Άρουσι.
που εντάξει στην περίπτωση της ιστορίας είναι νότια, είναι ανατολικά. Λοιπόν, συγκρούεται με τον παρέα μας τον Richard III, κερδίζει τον πόλεμο, σκοτώνει τον στη μάχη του Bosworth και γίνεται ο νέος βασιλιάς, παντρεύκεται την Elizabeth of York. Okay. Ποια είναι η Elizabeth of York τώρα, δάμε. Περίμενε. Ο Henry the Fifth είναι η Daenerys. Τους καταλάβετε ότι ο άλλος είναι δάσκαλος, πώς πατιά κάνει μάθημα, ας πούμε. Πάρα το γεγονός ότι είμαστε ηλίθιοι. Αφού είναι η Daenerys. Okay, ενώ John Snow. She knows nothing. Γκόρντον Μπάσταρτ. Ενώ John Snow. Ναι. Η κόρη του ψεύτον Μπάσταρτ. Άρα παντρεύκεται την Elizabeth of York και ξανανώνονται οι δυο οίκοι. Και οι Tudors, το έμβλημα των Lancaster ήταν κότσινο 30 φιλών, το έμβλημα των York ήταν ένα άσπρο 30 φιλών, το έμβλημα των Tudor ήταν κότσινο 30 φιλών με ένα άσπρο 30 φιλών μέσα στην Ελλάδα. Και έτσι ξεκινάει η δυναστεία των Tudor. Και ήταν και η Natalie Dormer ήταν και μέσα στο Tudors. Ναι, δεν το είδα. Ναι, καλό. Ωραία. Άρα, βάση της ιστορίας. Πάστε. Εντάξει, που το World of Roses. Πώς θα τελειώσει το Game of Thrones. Ναι, mind you, δεν είπες τίποτε για δράκους ακόμα. Ναι, οι whites. Δεν έχει δράκους. Ούτε για white walkers. Η θεωρία είναι ότι... Κοίτα, πολλοί λένε ότι οι whites είναι το... Οι βουβονικοί πάνε όλοι, το Black Death. Right. Wow. Για κάποιους. Of course, yeah. Wow. Λοιπόν, να πω και λίγα άλλα, για παράδειγμα, είναι το Θράκι, μοιάζουν πολλά... Native American. Μογγόλοι, ναι. Και Ινδιάνοι, είπαν το Ινδιάνοι. Και με τους Ούνους. Και όλα οι... Μογγόλοι. Οι οποίοι, ναι, συγγενική λαϊ, οι οποίοι απειλήσαν την Ευρώπη κατά διαστήματα τη Μεσαιωνική Ευρώπη, καστάλογα. Πέρανε οι Μογγόλοι έφτασαν στην Ευρώπη. Με τους Ρωμαίους ο Ατήλα τα είχαν. Ιούνι. Ναι, 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 ναι,